Και δεν την πληρώνουμε μόνο έτσι όπως το περιγράφετε σκοπτικά, κύριε Βίτα, αλλά θα δούμε ένα σατυρικό, σκοπτικό βίντεο, το οποίο αναδεικνύει όμως και κάτι σημαντικό, πώς νομίζουν ότι μπορούν με τις δηλώσεις και τις προσεγγίσεις τους να βαφτίζουν το κρέας ψάρι όποτε τους βολεύει, να κάνουν το άσπρο μαύρο, γιατί θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη με τι μαεστρία προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι ενώ επιβαρυνθήκαμε εμείς όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι γύρω στα 40, 35 με 40 εκατομμύρια για να χρηματοδοτηθούν ολιγάρχες συγκεκριμένοι, θα το δούμε, προσπαθεί να μας πείσει ότι κερδίσαμε 85 εκατομμύρια. Για δείτε το. Στην Αιτζίαν δώσαμε κρατική ενίσχυση και καλά κάναμε και πήραμε πίσω 80 πόσα εκατομμύρια. 85 εκατομμύρια από τα 120 τα οποία δώσαμε, τα πήραμε πίσω. Για δείτε σε άλλες αεροπορικές εταιρείες πόσα χρήματα δόθηκαν και δεν πήραν και τίποτα πίσω. Άρα Ανδρέα, να εξηγήσουμε καταρχάς πώς στήθηκε αυτό το ωραίο κόλπο με την Αιτζίαν, για να καταλάβει ο κόσμος πώς μας δουλεύει μέσα στα μούτρα ο κύριος Μητσοτάκης, να το πω έτσι απλά. Λόγω της πανδημίας, όλες οι αεροπορικές εταιρείες πανευρωπαϊκά πήραν ενισχύσεις. Υπάρχει όμως μια διαφορά στο εξωτερικό, γιατί είχε ο κύριος Μητσοτάκης στο θράσος να πει ότι δώσανε για έξω και δεν πήραν τίποτα. Πώς δεν πήραν? Πήραν μετοχές. Πήραν συμμετοχές των εταιριών. Γιατί έτσι γίνεται σε μια ελεύθερη οικονομία με κρατική παρέμβαση? Δεν τα δίνεις τσάβα τα λεφτά. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης είχε το απίθμενο θράσος να μας πει ότι δώσαμε 120 εκατομμύρια. Ζεστό, ρευστό χρήμα δικό μας. Πήραμε πίσω 85 και κερδίσαμε, το καταλαβαίνετε. Πληρώσαμε 120, πήραμε 85 και κερδίσαμε. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα που κάνουν με τη δίθεν οικονομία που πάει καλά. Έχουμε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 38 δις. Δηλαδή την οικοκυρά να ρωτήσεις. Έλα εδώ, κυρία Μαριό. Έχεις στην τσέπη σου 100 ευρώ και έχεις έξοδα 130 ευρώ. Είσαι καλά? Όχι, θα σου πει η κυρία Μαριό. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ξέρει. Ότι όταν δίνεις 120 και παίρνεις 85 ξεχασούρα, ότι όταν έχεις 38 δισεκατομμύρια ετησίως εμπορικό έλλειμμα, είσαι κατεστραμμένος σαν οικονομία και βγαίνει με αυτό το χαμόγελο των επικοινωνιολόγων και προσπαθεί να εξαπατήσει το Πανελλήνιο. Ποιον? Γιατί αποκρύπτει, και έρχομαι, Ανδρέα, Άρη, σε σένα, αποκρύπτοντας και το εξής, ότι και αυτή η ιστορία με τις μετοχές που πήρε όντως το ελληνικό δημόσιο, έκαναν τώρα συμφωνία άρων-άρων με την Αιτζίαν για να γίνει επαναξαγορά τους από την Αιτζίαν σε πολύ χαμηλή τιμή. Έτσι προκύπτει αυτό το 85. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να κρατήσει τις μετοχές και να... να πάρει μερίσματα. Ακριβώς. Από τα κέρδη ρεκόρ. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως κάναν έξω. Ακριβώς αυτό, αυτό λοιπόν θα ήταν η σωστή κίνηση. Άρων-άρων, μέσα σε 2-3 24 ώρα, πήραν τις μετοχές. Ήρθε η Αιτζίαν του κυρίου Βασιλάκη, λέει: θέλουμε να τους πάρουμε πίσω, σας δίνουμε τόσα, 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 πάρε εδώ σε κέρδος. Ο Άρης Πίνο, εμφανιστήκαμε να έχουμε δώσει 120 εκατομμύρια ως κράτος, ως φορολογούμενοι, και να μας κάνει πλάκα ο κύριος Μητσοτάκης ότι κερδίσαμε. Έχει αξία η κάθε λέξη που λέει έκαστος. Και τούτος εδώ είναι πρωθυπουργός της χώρας. Λέει στο συνομιλητή του, δεν ξέρω ποιος είναι. Πήραμε 80-85. Γύρω στα 85. Όχι, προσέξτε την πρόταση. Λέει, πήραμε 80-85, δηλαδή... Δεν θυμάται τα 5 εκατομμύρια. Είναι ο νοικοκύρης του κράτους αυτός. Ο τελευταίος, εντάξει, ο τελευταίος νοικοκύρης του τελευταίου σπιτιού γνωρίζει το τελευταίο μονοευρώ σε ποια σχισμή του καναπέ έχει πέσει και πάει το Σαββάτο να το πάρει για να πάρει καφέ την Κυριακή. Και τούτος εδώ ο νοικοκύρης δεν θυμάται τα 5 εκατομμύρια πώς τα πήραμε. Κοιτάξτε, κάποια εκπομπή θα πρέπει να αφιερωθεί επί τριώρου για να αποδείξουμε τη μεγάλη απάτη χρηματοδότησης που έκανε η εταιρεία του κυρίου Βασιλάκη. Αυτά πες από μας. Τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν πήραμε 85, κύριε Καψαμπέλη. Το κέρδος του κράτους είναι λιγότερο από 23 εκατομμύρια ευρώ. Το παιχνίδι με τις μετοχές, δεν έχουμε χρόνο τώρα να το εξηγήσουμε, γιατί και ο κόσμος δεν θα καταλάβει, δεν θέλει να καταλάβει ή δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι πολύ λιγότερο. Είναι σαν το παιχνίδι που γίνεται τώρα με τις τράπεζες, που τις αναχρηματοδοτήσαμε από την τσέπη μας. Τρεις φορές δώσαμε παραπάνω από 68 εκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα πόσα παίρνουμε, κύριε Παπακιακόπουλε? 700 εκατομμύρια. Πόσα παίρνουμε? 700 εκατομμύρια.
Αυτή η απάτη. Πάλι καλά. Αυτή η απάτη. Δεν πάρετε και τίποτα. Κερδίσαμε. Έχει ένα κοινό παρανομαστή που λέγεται μοίρασμα. Όπως κάνει η χαρτοπαικτική λέσχη του φίλου μου του Λέπουρα στην Ομόνια. Μόλις το βράδυ κάνει γκανιώτα, αυτός που έχει τα ζάρια και τα τηλεκατευθύνει του λέει Παναγιώτη, έλα από την κουζίνα. Πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ. Και ό,τι μείνει από την γκανιώτα στην τσέπη του Λέπουρα. Δίνει και στον τοπικό υποδιοικητή κάτι για να τον καλύπτει. Αυτό γίνεται και στην κυβέρνηση. Εσείς πιστεύετε ότι η μεγαλοσύνη και η αγάπη και αυτή η απλουριά της ρωτώντας από τη φαμίλια Μητσοτάκη έδωσε 120 εκατομμύρια στον εκλεκτό της οικογένειας χωρίς, ρε παιδί μου, ένα τηλέφωνο την επόμενη μέρα? Κορυδευόμαστε? Ποιον γελάμε τώρα? Για τη φαμίλια Μητσοτάκη μιλάμε. Καφέ σε κυρνάει και το κατακάθι το ξαναζεσταίνει να το ξαναπουλήσει. Για τη φαμίλια Μητσοτάκη μιλάμε. Δεν ξέρω, Άρη. Περισσότερα. Δεν ξέρεις εσύ δεν υιοθετείς. Εγώ ξέρω κάτι που δεν μας το λες. Α, ξέρεις. Ενώ το ξέρεις βεβαίως, αλλά αυτό τώρα για να σε πειράξω, το αποφεύγεις να μας το πεις ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα πριν γίνει αυτό το deal που κερδίσαμε, χάσαμε ο Θεός και η ψυχή του, η Αιτζίαν είχε αναθέσει σε ποια εταιρεία να τις φτιάξει τις νέες στολές του προσωπικού. Τα έχουμε πει στην κυρία Μαρέβα, τα έχουμε πει αυτά και τα έχουμε ξαναπεί. Τα έχουμε πει, λες, εδώ τα είπαμε. Πέστα, αλλά όταν τα λέμε κάτι σημειώνεις εσύ για το επόμενο θέμα. Για να τα κρατάω στο μυαλό μου, γιατί η κυρία Μαρέβα. Πες λοιπόν τι έγινε πριν από μερικές εβδομάδες και μη μας πιλατεύεις. Η κυρία Μαρέβα με την εταιρεία που το ρούχο, την πρώην που λέει ότι έχει φύγει. Και χρηματοδοτήθηκε τότε από μια offshore που δεν μάθαμε ποτέ και παράλληλα είναι και σε μια εφημερίδα, ναι, όπως και η Αυγή, σε μια άλλη εφημερίδα κτλ. Πήρε με απευθείας ανάθεση τις στολές της Aegean. Προσέξτε όμως, αυτό δεν έχει να κάνει με μεροκάματο. Μιλάμε για ψηλά, αυτά είναι για το πάρκινγκ της κυρίας Μαρέβα. Έχει να κάνει με το κύρος και τη διαπλοκή. Μόνο επί αυτού αξίζει να το αναφέρουμε. Όχι για τα λεφτά τώρα. Από ό,τι ξέρω, η αμοιβή είναι λιγότερο από 200. Ναι, αλλά στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα να πετάς. Έτσι, μπράβο. Έχει να κάνει με τη διαφήμιση. Δεν είναι λίγο πράγμα. Όχι τώρα για 250.000. Έχει ανάγκη η Μαρέβα Κραμπρόφσκι 250.000. Ούτε η σκάλα στο σπίτι του Βολτέρου δεν κάνει τόσο που και αγοράζει. Ελάτε, κύριε Βίτα, ελάτε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τώρα ποιο είναι το καθεστώς που δοθήκαν τα 120 εκατομμύρια και εγώ κατάλαβα, όπως είπατε πριν, ότι πήρε κάποιες μετοχές στο ελληνικό δημόσιο που κράτησε όμως δικαίωμα να μπορέσει να τις επαναγοράσει η Aegean, από ό,τι κατάλαβα. Και τις επαναγόρασε. Και έδωσε... Επαναγόρασε με fast track συμφωνία. Αυτό δεν μας πειράζει, είναι συμφωνία. Θα μπορεί να μας πειράζει. Αλλά όχι, όχι, συγγνώμη, κύριε Βίτα. Το μέγα σκάνδαλο είναι ότι το δικαίωμα αγοράς των μετοχών το είχε η Aegean ανά πάσα στιγμή εκείνη κρίνει. Σήμερα που ανεβαίνει η μετοχή έπρεπε να την κρατήσει η κυβέρνηση και να την πουλήσει. Ο Αδαΐς γνωρίζει πως όταν πάρει μια μετοχή αυτός αποφασίζει πότε θα την δώσει. Η Aegean είχε στο συμφωνητικό της ότι όποτε κρίνω εγώ θα πάρω τις μετοχές. Τώρα που είναι κερδοφόρες φέρτες πίσω. Με συγχωρείτε. Τέλος πάντων, το ότι παίρνει με 85 εκατομμύρια δεν είναι το θέμα. Πήρε κάποιες κλπ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μένουν αυτή τη στιγμή άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Δεν θα επιστραφούν. Διότι... Χάθηκαν, κύριε Βίτα, αυτά. Δεν θα επιστραφούν. Κοιτάξτε, είναι 120 ζεστά λεφτά και θέλω να σας πω το εξής. Όχι, κύριε Βίτα, σας το λέω γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Πάνε αυτά τα λεφτά. Ναι. Από τα 120 έγινε η συμφωνία με τις μετοχές. Πήραμε τα 85, πήραν δηλαδή. Τέλος. Θέλω να σας πω ότι ενίσχυση πήραμε κι εμείς. Οι δικηγόροι, εγώ πήρα περίπου στις 4.500 ευρώ και τα επιστρέφω σε δόσεις στο ελληνικό δημόσιο. Σε κανένα δεν χαρίστηκαν αυτά τα λεφτά ουσιαστικά. Αυτά χαρίστηκαν, κύριε Βίτα. Αυτά χαρίστηκαν. Αν λοιπόν χαρίστηκαν, θεωρώ ότι είναι, νομίζω, θέμα εισαγγελικής, ας πούμε, αρμοδιότητας να ασχοληθεί με γιατί δόθηκαν 120 και πάρθηκαν πίσω 85, εάν, όπως λέτε εσείς, δεν επιστρέφονται τα υπόλοιπα. Νομοθετημένα, κύριε Βίτα, νομοθετημένα είναι αυτά, κύριε Βίτα. Αλλά για τις τράπεζες εγώ περίμενα να μου πείτε, γιατί στις τράπεζες το τεράστιο σκάνδαλο είναι ότι χρωστάει Νέα Δημοκρατία 450 εκατομμύρια, χρωστάει το Πασόκ 350 εκατομμύρια και δεν γίνεται οποιαδήποτε κίνηση ή αυτονόητη, όπως γίνεται για το σπίτι του τελευταίου φουκαρά που του το παίρνουν για 10 χιλιάρικα. Εκεί υπάρχει. Το ίδιο πράγμα είναι εδώ. Εδώ ακούσαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο να καταγγέλει προηγουμένως και στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών ότι θεσπίσανε με ειδική τροπολογία καταδίωκτο για τα μέλη των επιτροπών που ασχολούνται.